Πάμε στα ωραία και τα σημαντικά. Πάμε, ναι. Πάμε να μιλήσουμε για την πιο μεγάλη, πιο αληθινή, πιο αλτρουιστική πράξη που θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι άλλη από τη δωρεά οργάνων. Για πάμε. Πάμε να μιλήσουμε. Ωραία. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κέλλη Καμπάκη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Η Κέλλη Καμπάκη έχει μια βασική ιδιότητα. Είναι η μητέρα της Έμας. Ήταν η μητέρα της Έμας. Ε? Είμαι η μητέρα της Έμας και θα είμαι. Βέβαια. Και έχετε και ένα βασικό σκοπό. Να θυμίσετε σε όλους τι σημαίνει να αγαπάς τον συνάνθρωπο πραγματικά και με πράξεις. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα και εμάς η Έμα μας το έμαθε. Καθώς ήταν η δική της απόφαση. Αυτή είχε εκφράσει την επιθυμία, αν ποτέ συμβεί κάτι, να προχωρήσουμε σε δωρεά. Πώς θα ερχόταν έτσι τα πράγματα και θα έπρεπε να κάνουμε την επιθυμία της πραγματικότητα, δεν μας είχε περάσει ποτέ από το μυαλό. Όπως επίσης δεν μας είχε ποτέ απασχολήσει η δωρεά οργάνων γενικότερα, σαν θέμα. Δεν ήταν κάτι που γνωρίζαμε, δεν ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει, δεν ήταν κάτι που είχαμε ενημερωθεί. Ανήκουμε στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που δεν είναι ενημερωμένοι για το τι είναι η δωρεά και πόσο σημαντική είναι η δωρεά. Εφόσον προχωρήσαμε στην δωρεά, μετά μάθαμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα. Μια απόφαση βεβαίως έτσι είναι γενναία πάντοτε και σε τέτοιες στιγμές, κυρία Καμπάκη, έτσι όλοι νομίζω μπορούμε να έρθουμε στη θέση σας, να προσπαθήσουμε μάλλον να έρθουμε στη θέση σας, να καταλάβουμε ότι μιλάμε για μια απόφαση ψυχής, έτσι, μια γενναία απόφαση εκείνες τις ώρες. Εκείνες τις ώρες δεν καταλαβαίναμε και πολλά. Βιώναμε το μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να βιώσει άνθρωπος, το να χάνεις ένα παιδί και μάλιστα με τόσο άδικο τρόπο, τόσο ξαφνικά και τόσο ανέτεια, δεν διαχειρίζεται εύκολα. Το ότι αποφασίσαμε να αποφασίσουμε στη δωρεά, όπως είπα, δεν ήταν απόφαση δική μας, δεν το σκεφτήκαμε. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε, καθώς ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε, αφού μας το είχε εκφράσει το παιδί. Ναι. Το μεγαλείο είναι όλο δικό της. Τώρα, ουσιαστικά, κυρία Καμπάκη, μπορούμε να πούμε ότι η πράξη αυτή και η δημοσιότητα που πήρε, γιατί νομίζω ότι το ξέρετε, το έχετε εισπράξει, όλη η χώρα, όλη η Ελλάδα, χτυπούσε η καρδιά της δίπλα σας όλες τις ώρες και μαζί της προσεύχονταν για να γίνει καλά, να τα καταφέρει και ύστερα μαζί της ταξίδεψε, πώς να σου το πω, αυτό το κορίτσι, η κόρη σας μας άγγιξε όλους. Σαν να μου φαίνεται πως άνοιξε και το δρόμο για να αλλάξει λίγο η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη δωρεά. Λίγο να ενημερωθούμε περισσότερο, λίγο να κάνουμε μια δεύτερη σκέψη, σωστά? Η αλήθεια είναι ότι είχε πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα το τροχαίο αρχικά. Και για αυτό το λόγο πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα και η δωρεά οργάνων που προχωρήσαμε. Παρόλο που δεν είμαστε οι πρώτοι σίγουρα. Είχαν προηγηθεί πολλοί άνθρωποι που είχαν κάνει το ίδιο πράγμα. Απλά λόγω της δημοσιότητας του τροχαίου θεωρώ ότι ακούστηκε πάρα πολύ δυνατά και η δωρεά που προχωρήσαμε. Και νομίζω ότι έδωσε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Ελπίζω να είναι η αρχή για κάτι καλύτερο σε αυτή τη χώρα. Να είναι η αρχή να αυξηθούν οι δωρητές, να είναι η αρχή να ανέβουμε λίγο, δεν ξέρω, στις λίστες που είμαστε τελευταίοι από όσο γνωρίζω. Να ευαισθητοποιηθούμε λίγο παραπάνω. Να ευαισθητοποιηθούμε λίγο παραπάνω, να γίνουμε λίγο παραπάνω άνθρωποι. Εσείς πριν από λίγο καιρό είχατε και μία συνάντηση με τη λήπτρια της καρδιάς της κόρης σας, έτσι, και είδαμε και πολύ συγκινητικά λόγια από εσάς και συγκινητικές αναρτήσεις. Λόγω του ότι πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα το θέμα της δωρεάς, γιατί όπως ξέρουμε όλοι η δωρεά είναι ανώνυμη. Ούτε εμείς γνωρίζαμε ποιοι θα πάρουν τα όργανα του παιδιού, ούτε οι λήπτες γνωρίζανε από που προέρχονταν τα όργανα. Επειδή πήρε όμως πολύ μεγάλη δημοσιότητα η δωρεά, οι περισσότεροι
Λήπτες γνώριζαν από που πήραν το μόσχευμα, οπότε αυτοί από μόνοι τους ήρθαν σε επαφή μαζί μας. Αρχικά είχαν έρθει οι δύο κυρίες που πήραν το νεφρό της αίμας και αργότερα και ο κύριος που πήρε το ΥΠΑΡ. Και στο τέλος ήρθε σε επαφή μαζί μας και η κοπέλα που πήρε την καρδιά. Όλα τα όργανα είναι πολύ σημαντικά. Το λέω και το ξαναλέω. Δίνουν ζωή. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ανάγκη για ένα όργανο. Αλλά η καρδιά είναι το πρώτο πράγμα που ακούς στον υπέρηχο. Είναι το τελευταίο πράγμα που άκουσα από το παιδί μου όταν την αποχαιρέτησα. Η καρδιά είναι η καρδιά. Σε μία εκδήλωση που διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχέσεων και είχαμε καλεστεί για να επιβραβεύσουν τις οικογένειες των δωτών, ενημερώθηκα ότι θα είναι και μία λήπτρια, δεν γνώριζα ποια θα είναι. Ήλπιζα να είναι η κοπέλα που πήρε την καρδιά, γιατί ήθελα πάρα πολύ να την γνωρίσω, ήθελα πάρα πολύ να την αγκαλιάσω, ήθελα πάρα πολύ να δω ποιος άνθρωπος πήρε την καρδιά του παιδιού μου. Ήτανε μία εξαιρετική κοπέλα και κατά κάποιο τρόπο ηρέμησα, γιατί πάντα το άγχος μου ήταν η καρδιά του παιδιού μου να πάει σε έναν καλό άνθρωπο. Σε έναν άνθρωπο να είναι τόσο καλός όσο ήταν η Εμμανουέλα μου. Και νομίζω ότι η καρδιά πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Κυρία Καμπάκη, επικοινώνησε μαζί σας πριν την γνωρίσετε εκεί στην εκδήλωση που έκανε ο ΕΟΜ στη Θεσσαλονίκη. Είχε επικοινωνήσει και μαζί σας νωρίτερα, σας είχε καλέσει κάποια στιγμή? Στην Αθήνα έγινε η εκδήλωση, όχι, δεν μας είχε καλέσει. Δεν είχαμε καμία επικοινωνία με την ίδια. Ξέραμε ποια είναι η οικογένειά της, ξέραμε ποια κοπέλα είχε πάρει την καρδιά. Δεν είχαμε μιλήσει όμως ποτέ μαζί της, δεν είχαμε έρθει ποτέ σε επικοινωνία, δεν την είχαμε δει ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό. Όταν την αγκάλιασα, χτυπούσε τόσο πολύ δυνατά η καρδιά μου και χτυπούσε τόσο δυνατά και η δική της καρδιά, που μπόρεσα και την ένιωσα. Η καρδιά της Εμμανουέλας δεν σταμάτησε να χτυπάει ούτε ένα λεπτό. Που σημαίνει ότι αν ήσασταν έξω από μια εντατική αυτή τη στιγμή που ένας άνθρωπος δίνει το δικό του αγώνα και οι δικοί του άνθρωποι απ' έξω αναρωτιούνται αν πρέπει ή δεν πρέπει να προχωρήσουν στη δωρεά οργάνων, τι θα τους λέγατε, κυρία Καμπάκη? Θα τους έλεγα αυτό που μου είπαν και εμένα και πλέον συνειδητοποιώ πόσο αληθινό είναι, ότι οι πιθανότητες να χρειαστούμε και εμείς ένα μόσχευμα είναι πολύ μεγαλύτερες από τις πιθανότητες να βρεθούμε στη θέση να δωρήσουμε ένα όργανο. Όταν φτάνει στο σημείο που δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πρέπει να αποχαιρετήσεις τον άνθρωπό σου, το να επιλέξεις να δωρήσεις ζωή σε κάποιους άλλους ανθρώπους είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου και περιμένουν ένα θαύμα ή το θάνατο. Το να επιλέξεις τη ζωή είναι η καλύτερη απόφαση που μπορείς να πάρεις. Είναι η μόνη απόφαση που μπορεί να ηρεμήσει την ψυχή σου. Κυρία Καμπάκη, είστε βεβαίως και συγκινημένοι, αλλά θέλουμε να σας ρωτήσουμε λίγο και για το δικαστικό κομμάτι, γιατί πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις έχει την ξεχωριστή σημασία του η απόφαση της δικαιοσύνης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρω, είναι μια μικρή δικαίωση για σας? Δικαίωση δεν είναι, γιατί το παιδί μου δεν γυρνάει πίσω. Είναι μια ηθική ικανοποίηση που προσφέρει μια πολύ μικρή, πώς να το πω, γαλήνη, αλλά είναι στιγμής.
το παιδί δεν γυρνάει πίσω. Αυτό έχει σημασία. Mm. Όμως η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδεται. Γιατί χθες ήταν η Εμμανουέλα, mm-hmm. αύριο θα είναι κάποιο άλλο παιδί. Και με ποινές πλέον που τουλάχιστον πλέον έχουν αυστηριοποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν, έτσι. Σίγουρα. Η Εμμανουέλα ήταν η πρώτη υπόθεση που εκδικάστηκε με το νέο νόμο. Mm-hmm. Είχε αλλάξει ο νόμος μόλις 20 μέρες πριν το τροχαίο. Ο οδηγός πήρε 16,5 χρόνια, που αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη ποινή. Mm-hmm. Κατ' εμέ μικρή είναι και αυτή. Αν σκεφτούμε ότι όλα όσα έχει κάνει, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τη χτύπησε. Mm-hmm. Τη χτύπησε, την εγκατέλειψε, ήταν παράνομα στη χώρα. Τη χτύπησε δύο φορές μάλιστα, ήταν παράνομα στη χώρα, δεν είχε δίπλωμα, οδηγούσε ένα αμάξι που ήταν μόνο για πίστα, δηλαδή από πού να το πιάσουμε και να μετράμε ποινές. Επίσης δίπλα του ήταν και μια κοπέλα η οποία για κάποιο λόγο απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αστυνομία. Στο βούλευμα αναφέρεται ότι πήγε αυθόρμητα και αυτόβουλα με σκοπό να συνδράμει. Mm. Στην πορεία διαπιστώσαμε ότι δεν καλέστηκε ούτε ως μάρτυρα στο δικαστήριο. Οπότε. Πολύ παράδοξο αυτό, βεβαίως. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πήγε πολύ καλά. Mm. Ότι κάτι δεν πήγε όπως έπρεπε να πάει. Έχει τελεσιδικήσει, κυρία Καβάκη, έχει τελεσιδικήσει ή υπάρχει δεύτερος βαθμός? Τι εννοείται? Θέλω να για πω, ποιο πράγμα? Θα υπάρξει δεύτερη, θα υπάρχει άλλη δίκη ή έχει κλείσει η δίκη εδώ? Η δίκη όσον αφορά τον οδηγό προχωράει στο εφετείο. Στο εφετείο, ναι. Έχει κάνει έφεση από όσο γνωρίζω. Όσον αφορά τη συνοδηγό έχουμε καταθέσει εμείς μήνυση. Mm-hmm. Μάλιστα έγινε σχετικά πρόσφατα. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε την πορεία της. Αν θα ακολουθήσει το δρόμο της προηγούμενης. Mm-hmm. Με απαλλαγή κάτω από το τραπέζι. Ή θα προχωρήσει όπως πρέπει να προχωρήσει. Γιατί καλώς ή κακώς η εγκατάλειψη, η ηθική αυτουργία στην επικίνδυνη οδήγηση, η εγκατάληψη και η συγκάλυψη είναι ποινικά δικήματα. Βεβαίως. Και για αυτά τα δικήματα πρέπει να λογοδοτήσει. Ναι, δεν οδηγούσε, δεν θέλω να δικαστεί γιατί οδήγησε και σκότωσε την Εμμανουέλα, αλλά θέλω να δικαστεί γιατί ήταν η ηθική αυτουργός. Δηλαδή, εξαιτίας της έτρεχε για να την εντυπωσιάσει. Μαζί την εγκατέλειψαν, μαζί την ανοιχτέλειψαν στο ξενοδοχείο. Πήγε στο σπίτι της, δεν ενημέρωσε κανέναν. Οφείλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια κρατούσε το κινητό της στο χέρι της, με δική της μαρτυρία. Έτσι, αυτή το είπε, ότι κρατούσε το κινητό της στο χέρι της. Θα μπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγμή να ενημερώσει. Δεν το έκανε ποτέ. Στο τέλος τη συνέλαβαν και το βούλευμα την αθώνει γιατί πήγε αυθόρμητα και αυτόβουλα με σκοπό να συνδράμει. Μάλιστα. Λοιπόν. Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή μας τη σύνδεση. Η συζήτησή μας είναι καταπληκτική και τα μηνύματα που περνάτε είναι εξαιρετικά. Θέλω να το πούμε για άλλη μια φορά, κυρία Καβάκη, πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν παίρνεις τίποτα μαζί σου. Φεύγοντας από εδώ, είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Φεύγοντας είναι να αφήσεις πίσω σου ζωή, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι κάτι που. Είναι αυτό που είπα, ότι γλυκαίνει λίγο, όχι τον πόνο, γιατί το παιδί δεν γυρνάει πίσω. Εμένα μου λείπει το παιδί μου κάθε στιγμή. Δύο χρόνια απλά, είναι τώρα, σωστά? Ενάμιση χρόνος. Uh-huh. Είναι 19 μήνες. Απλά το να γνωρίζεις ότι η Εμμανουέλα, το παιδί σου, ο άνθρωπός σου, είναι ο λόγος που κάποιοι άνθρωποι ζουν, τη σκέφτονται, τη μνημονεύουν, την έχουν μέσα τους και μαζί τους πάντα. Είναι, έτσι, είναι λίγο μια όμορφη γλυκιά σκέψη. Κυρία Καμπάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα πολύ συγκινητικά μηνύματά σας και για τη δύναμη ψυχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για το παράδειγμα που δίνετε και για το παράδειγμα που δώσατε. Και ευχόμαστε σύντομα ο πόνος να είναι λιγότερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Άστε καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς.